Ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν σκοπεύει να πάει φέτος διακοπές λόγω της οικονομικής κατάστασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Σημειωτέων πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%. Πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Όχι, δεν νομίζω. Για ποιο λόγο, ευκολονόητο, υπάρχει χρήμα? Δεν το νομίζω πολύ. Επίσης, από την κοινοτική δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 54% των Ελλήνων σκοπεύουν να πάνε διακοπές, αλλά θα προσαρμόσουν τα σχέδιά τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Δεν το βλέπω. Μα είσαι τρελός, που δεν έχουμε φράγκο. Στην Κρήτη είναι σαν να σε διακοπέ, κάθε μέρα. Μάλλον εδώ πέρα θα μείνουμε, ψάξουμε μια γωνιά δουλειά, άμα βρούμε. Και τώρα για διακοπές. Κάνα δύο μέρες εδώ πέρα κοντά, τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο το 10% των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση και ως εκ τούτου δεν θα αναγκαστεί να τροποποιήσει τα σχέδιά του λόγω της οικονομικής κατάστασης. Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες είναι αυτοί που επιλέγουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο τον τουριστικό προορισμό τους με βάση τις τιμές. Εσείς θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Βεβαίως θα πάω. Πού θα πάτε? Μέσα στην Ελλάδα πάντα. Πόσες μέρες? Τουλάχιστον ένα πενταήμερο. Θα μείνετε σε ξενοδοχείο, σε συγγενείς ή σε φίλους? Σε ξενοδοχείο βεβαίως. Στο μεταξύ, το 39% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα πάει μεν διακοπές φέτος, αλλά για λιγότερες μέρες σε σχέση με το 2013. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι το 87% των Ελλήνων που θα πάνε φέτος διακοπές θα επιλέξουν ελληνικό προορισμό και στην πλειοψηφία τους θα επιλέξουν να διαμείνουν σε σπίτια συγγενών ή φίλων. Θα πάμε διακοπές. Πολύ δύσκολο είναι. Γιατί δεν βγάζουμε πέρα. Yeah. Ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο τώρα. Αν πάτε κάπου, θα πάτε σε συγγενείς ή σε φίλους? Συγγενείς θα τα πάω. Θεσσαλονίκη, στην αδελφή μου. Κάθε χρόνο ήθιστε και πηγαίνω στο νησί μου, στη Ζάκυνθο. Οπότε, καταλαβαίνετε, είμαι ευνοημένη. Προτείνω να έρθεις μαζί μου. Θα την ακολουθήσετε? Θα την ακολουθήσω, ευχαρίστως. Πάντως, οι Έλληνες και οι Κύπροι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πήγαν διακοπές το 2013.